Γεια χαρά unboxers, Σάκης Καρπάς από το GameOver.gr εδώ σε ένα ακόμη βίντεο των Unboxholics. Στο σημερινό επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά σε δύο πρόσφατα smartphones της ZTE και συγκεκριμένα στο Kiss Plus, το οποίο είναι η οικονομική πρόταση της εταιρείας, και το Blade 3, ένα σαφέστατα καλύτερων προδιαγραφών smartphone που όμως και αυτό διατίθεται σε λογική τιμή. Μέχρι να σας δείξω λιγάκι τα κουτιά και να ξεκινήσω το unboxing του Kiss Plus, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη ZTE. Υπάρχει αρκετός κόσμος που μέσα στην άγνοιά του, γνωρίζοντας πως η ZTE είναι κινέζικη εταιρεία, συνδυάζει τα προϊόντα της με την φθηνή αγορά της Κίνας, καταλήγοντας φυσικά σε λανθασμένα συμπεράσματα. Να σας ενημερώσω πως η ZTE, εκτός από το γεγονός ότι παράγει ποιοτικότατα και αξιοπρεπέστατα smartphones, ανήκει μέσα στις μεγαλύτερες κατασκευάστρες εταιρείες του πλανήτη, μαζί με την Apple, την Nokia, τη Samsung κτλ. Και έχει αποσπάσει ούκο λίγες φορές διεθνή βραβεία. Αυτά για το κινέζικο του πράγματος. Όσον αφορά το Kiss Plus, η συσκευασία του περιλαμβάνει φυσικά τη συσκευή, το μετασχηματιστή ρεύματος για τη φόρτιση της μπαταρίας, ένα σετ ακουστικών, την κάρτα της εγγύησης και ένα εγχειρίδιο οδηγιών. Το Kiss Plus έχει γενικά στιβαρή κατασκευή. Στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς υπάρχει ένα glossy φινίρισμα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από πλαστικό matte fizz. Οι διαστάσεις του είναι 114,3 χιλιοστά στο ύψος, 61,6 χιλιοστά στο πλάτος και 11,5 χιλιοστά στο πάχος, με το βάρος του να βρίσκεται στα 120 γραμμάρια. Η μπαταρία του αντέχει 200 ώρες αναμονής ή 4 ώρες ομιλίας, την ώρα που ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι αρχικά 2 GB, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης μέσω microSD κάρτας. Το Kiss Plus έχει 5 12 MB RAM και τρέχει με τον Snapdragon Scorpion CPU δεύτερης γενιάς που χρονίζεται στα 800 MHz. Η συσκευή έρχεται με την Veo 3 έκδοση του λειτουργικού Android και δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα budget τηλέφωνο, η ταχύτητα που εκτελούνται οι εφαρμογές σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητική, όχι όμως και η καλύτερη που έχω δει. Η οθόνη των 3,5 ιντσών έχει ανάλυση 480x320 pixels, ενώ υπάρχει μόνο μια κάμερα των 3,2 megapixels για φωτογραφίες και βίντεο. Τέλος, το Kiss Plus υποστηρίζει κανονικά όλα τα 3G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα κατά την άποψή μου είναι η μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς και το γεγονός ότι οι εφαρμογές κατεβαίνουν αυτόματα στα 125 MB εσωτερικής μνήμης και μόλις αυτά γεμίσουν ο χρήστης θα πρέπει να τις μεταφέρει μία-μία στην κάρτα μνήμης. Πάμε τώρα στο Blade 3, ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα smartphones της εταιρείας. Η συσκευασία ακολουθεί τα πρότυπα της αντίστοιχης του Kiss Plus. Εδώ μέσα υπάρχει ο μετασχηματιστής ρεύματος, ο οποίος διασπάται και μετατρέπεται σε USB καλώδια για τη σύνδεση του τηλεφώνου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα σετ ακουστικών που λειτουργούν και ως hands-free και η κάρτα της εγγύησης παρέα με ένα αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών. Και το Blade 3 στο μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από πλαστικό matte fizz. Οι διαστάσεις του είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από το Kiss Plus με 123 χιλιοστά στο ύψος, 63,5 χιλιοστά στο πλάτος και 10 χιλιοστά στο πάχος. Το βάρος του βρίσκεται στα 130 γραμμάρια παρά τα 1600 mAh της μπαταρίας. Η οθόνη των 4 ιντσών έχει ανάλυση 800x480 pixels με 233 pixels ανά ίντσα. Η μνήμη RAM βρίσκεται στα 512 MB ενώ ο αρχικός χώρος αποθήκευσης είναι 4 GB, αλλά υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 32 GB μέσω microSD κάρτας μνήμης. Υπεύθυνος για τις λειτουργίες είναι ένας διπύρνος Snapdragon CPU του 1 GHz που δίνει στο smartphone τη δυνατότητα να δεχτεί με άνεση τις απαιτήσεις της 4 έκδοσης του λειτουργικού Android, γνωστή και ως Ice Cream Sandwich. Οφείλω να ομολογήσω πως οι επιδόσεις του Blade 3 με εντυπωσίασαν. Η συσκευή λειτουργεί ταχύτατα, χωρίς κολλήματα και καθυστερήσεις σε ό,τι και αν ζητήσει ο χρήστης. Από την άλλη, η οθόνη για τις διαστάσεις της έχει τη σωστή ανάλυση, τα ιδανικά χρώματα και σχετικά υψηλή λεπτομέρεια. Όσον αφορά την κάμερα, το Blade 3 ενσωματώνει κάμερα 5 MP με δυνατότητα γεωγραφικής καταγραφής στις φωτογραφίες, έχοντας όμως ως αρνητικό την έλλειψη LED flash. Το ZTE Kiss Plus ως το απόλυτο budget smartphone κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά έναντι 124 ευρώ, ενώ το Blade 3 μπορείτε να το αποκτήσετε ακόμη και από 170 ευρώ. Δεν τίθεται σύγκριση ανάμεσα στα δύο, μιας και το Blade 3 είναι σαφέστατα καλύτερη συσκευή, από όποια σκοπιά και αν το κοιτάξει κανείς. Δεν ξέρω αν ο όρος value for money έχει υπόσταση στην περίπτωση του Blade 3, πάντα σε σχέση με αυτά που έχει να προσφέρει ο ανταγωνισμός, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός που θα δώσει 170 ευρώ για την απόκτησή του, σίγουρα θα δει αντίκρισμα στα χρήματα που διέθεσε. Το ίδιο ισχύει και για το Kiss Plus.
Εσείς αφήστε το σχόλιο σας, κάντε like στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι των Unboxholics για περισσότερες gaming και tech παρουσιάσεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά!